παρευρίσκεστε σήμερα εδώ στην κοπή της Ελλάδας. Να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ασκών τα κρέη διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπαΐδη, που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Πριν ξεκινήσω να σας πω, θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπαΐδη και μετά θα ξεκινήσουμε να πω και εγώ μερικά λόγια και μια ενημέρωση βέβαια για το τι έγινε χτες στο Υπουργείο με τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Σαββό. Η σημερινή μέρα προσφέρει μόνο και ευχές. Σας εύχομαι σε όλους και στις οικογένειές σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να πω επιγραμματικά ότι ο Σύλλογος το 2015 ήταν στα προβλήματα του νοσοκομείου πολύ κοντά με αγωνιστικότητα. Εκτιμώ ότι στο μέτρο του δυνατού και με τη συγκυρία την οικονομική που υπάρχει, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, βοήθησε. Ωστόσο, το 2016 θα είναι στα προβλήματα, τα προβλήματα θα αυξηθούν περισσότερο και θα έλεγα ότι ο Σύλλογος με πιο σωστό βηματισμό να ασχοληθεί περισσότερο με εργά. Θα βοηθήσει. Άλλωστε και η παρουσία του χθες στο Υπουργείο ήταν μια παρουσία πάρα πολύ καλή από πλευράς του Προέδρου εδώ του Συλλόγου. Επομένως δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Συνάδελφοι, θα πω με τη σειρά μου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς και στις οικογένειές σας μια καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, υγεία σε εσάς προσωπικά, στις οικογένειές σας, σε όλους τους γνωστούς σας και σε όλο τον κόσμο της πόλης και του νομού μας. Και θα ήθελα και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να σας ευχαριστήσω για την τεράστια προσπάθεια που κάνατε όλοι εσείς για να κρατηθεί το νοσοκομείο μας ζωντανό αυτή τη χρονιά. Το νοσοκομείο, ένα νοσοκομείο το οποίο, όπως γνωρίζετε όλοι, βάλεται από τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζονται από το 2010 τουλάχιστον μέχρι τώρα και που χάρη στην αυταπάρνηση του προσωπικού, των γιατρών, των νοσηλευτών, των διοικητικών, του παραγιατρικού προσωπικού, του τεχνικού προσωπικού, του βοηθητικού προσωπικού, όλου του προσωπικού του νοσοκομείου, στέκεται όρθιο, τουλάχιστον αξιοπρεπώς μέχρι στιγμής παρά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, όταν παρακείμενα νοσοκομεία καταραίουν λειτουργικά πλήρως και νομίζω ότι όλοι έχετε γνώση του τι συμβαίνει σε διπλανά νοσοκομεία από εμάς. Και θα ήθελα επίσης να ζητήσω από όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, να συνεχίσουμε με την ίδια προσπάθεια, με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια αυταπάρνηση, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στους διπλανούς μας, στους ανθρώπους της πόλης μας, στους νομούς μας και της ευρύτερης περιοχής. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα το καταφέρουμε και όχι μόνο θα το καταφέρουμε, αλλά και με τους αγώνες μας, με τις προσπάθειές μας και σαν σωματείο, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ανοιχτό το νοσοκομείο, θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ζωντανό το νοσοκομείο σε μια χρονιά που πραγματικά προβλέπεται πάρα πολύ δύσκολη και τουλάχιστον η τελευταία εμπειρία που είχαμε στο Υπουργείο δείχνει ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Συνάδελφοι, όπως ξέρετε, χτες είχαμε και μια συνάντηση φορείς της Πρέβεζας με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν οι δύο βουλευτές του νομού, ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωάννου, ο Δήμαρχος ο κύριος Μπαΐδης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου και Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας ο κύριος Μπαΐδης, δύο μέλη του ΔΟΣΟΥ του Σωματείου, εγώ και η κυρία Ζήκα η Αριστεία, και παρευρέθηκε και εκπρόσωπος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗ, της Ομοσπονδίας δηλαδή της δικιάς μας, των εργαζομένων στο Δημόσιο Νοσοκομείο. Η συζήτηση κράτησε περίπου 2 ώρες. Ήταν διεξοδική, κυρίως επικεντρώθηκε πάνω στα οξύτατα προβλήματα του νοσοκομείου, που όπως γνωρίζετε τα τρία μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου είναι το πρόβλημα της στελέχωσης, το δεύτερο το πρόβλημα της χρηματοδότησης και το τρίτο το κτηριακό πρόβλημα, έτσι το οποίο ταλανίζει και πάρα πολλά χρόνια το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Δώσαμε από την πλευρά του σωματείου, γιατί δεν θα μιλήσω εγώ για το τι είπαν οι υπόλοιποι ομιλητές, νομίζω ότι αυτό αφορά εκείνους και δεν θα ήθελα να μεταφέρω κάτι που μπορεί να εκλειφθεί σαν λάθος κτλ.
και οποιοδήποτε θέλει να μάθει τη γνώμη των υπόλοιπων παραβρισκομένων, καλό είναι βέβαια να απευθυνθεί στους ίδιους για να μην μεταφέρω εγώ πράγματα και συμβούν και παρεξηγήσεις. Θα πω όμως τι είπαμε εμείς στο σωματείο και τι απάντησε ο κύριος Υπουργός. Δώσαμε ένα περίγραμμα της γενικής κατάστασης του νοσοκομείου της Πέτρας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, με προεξέχον αυτή την περίοδο βέβαια το πρόβλημα της χειρουργικής κλινικής με την έλλειψη εφημερεύοντα χειρουργού, αλλά γενικότερα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και τον ρόλο του που έχει εκ των πραγμάτων αναδειχθεί και παίζει στην ευρύτερη περιοχή, καθώς όπως γνωρίζετε, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει την Βορειοδυτική Λακεδονία, τη Λευκάδα και την Πρέβεζα, είναι πλέον ο μόνος, ας το πούμε έτσι, ζωντανός ακόμα, με μια έννοια λειτουργική, ο οργανισμός δευτεροβάθμιας περίθαψης στην περιοχή. Θέσαμε υπόψη του κυρίου Υπουργού τα προβλήματα της τελέχωσης που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας, της υποστελέχωσης για την ακρίβεια, δηλαδή της έλλειψης των γιατρών, των ειδικευμένων γιατρών, με συγκεκριμένα στοιχεία, των νοσηλευτών και του υπόλοιπου προσωπικού. Και ζητήσαμε βέβαια από τον κύριο Υπουργό να επιταχύνει τις διαδικασίες, όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη χρηματοδότηση αλλά και νομοθετικές αλλαγές, ώστε οι διαδικασίες των προκηρύξεων, προσλήψεων κτλ. Να γίνουν με γρηγορότερο τρόπο για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Του ζητήσαμε τουλάχιστον ότι θα έπρεπε αυτά τα κενά που άφησε ο μνημονιακός οργανισμός το 2012, με τον οποίο εμείς δεν ήμασταν σύμφωνοι, αλλά τουλάχιστον αυτά να καλυφθούν τόσο σε γιατρούς όσο και στο υπόλοιπο προσωπικό. Ζητήσαμε συγκεκριμένα τώρα πάνω στα ζητήματα της στελέχωσης. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία που είναι αρκετά χρονοβόρα, ιδιαίτερα στους γιατρούς, όσον αφορά τη στελέχωση των νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό, και ζητήσαμε, πέρα από την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη χρηματοδότηση, μέχρι τότε να προχωρήσει ο κύριος Υπουργός σε πρόσληψη στοχευμένων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του νοσοκομείου μας. Συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε, και εννοώ βέβαια επικουρικό προσωπικό που, όπως γνωρίζετε τώρα πλέον, προκυρήσεται συνήθως και στο νομό μας υπάρχει δυνατότητα για τριετία. Οι στοχευμένες συγκεκριμένες θέσεις που ζητήσαμε επιπλέον των υπαρχόντων των 6 πλέον επικουρικών γιατρών που υπάρχουν στο νοσοκομείο, γιατί ήρθε και νευρολόγος, ήταν δύο θέσεις της χειρουργικής κλινικής, ειδικευμένη γενική χειρουργή δηλαδή, δύο ορθοπαιδικοί, ζητήσαμε έναν παθολόγο, έναν μικροβιολόγο και ζητήσαμε επίσης και έναν αναισθησιολόγο και έναν παιδίατρο. Και μάλιστα αναφέραμε στον κύριο Υπουργό ότι θα έπρεπε να χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο κονδύλι το νοσοκομείο της Πρέβεζας, γιατί οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων, όπως ξέρετε, είναι πετσοκομμένοι και περιορισμένοι και δεν υπάρχει δυνατότητα το νοσοκομείο μας να κάθε φορά να κάνει τροποποιήσεις προϋπολογισμών και ψάχνει από άλλους κωδικούς κονδύλια για να μπορέσει να πάρει τους συγκεκριμένους επικουρικούς, να επιχορηγήσει το συγκεκριμένο κωδικό με ένα συγκεκριμένο κονδύλι. Και μάλιστα που το υπολογίσαμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ένας επικουρικός γιατρός ετησίως κοστίζει 30.000 στο νοσοκομείο. Σε 240 χιλιάρικα, και του παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία, γιατί υπάρχει και μια διαφορά αυτή τη στιγμή με τα εγγεγραμμένα κονδύλια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό και τα αναγκαιούν τα χρήματα για να καλύψουμε το επικουρικό προσωπικό. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο κύριος Υπουργός δεν δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει το νοσοκομείο άμεσα. Έτσι, μίλησε ότι θα δει πηγές από αυτές τις θέσεις, τέλος πάντων, σε συνεργασία με την ΥΠΕ, ανέλαβε μάλιστα και την, όπως είπε ο ίδιος, την πρωτοβουλία να μας φέρει σε επαφή με την ΥΠΕ, γιατί ξέρετε υπάρχει και μια δυσκολία επαφής του σωματείου με την υγειονομική περιφέρεια. Υπάρχουν τρεις επίσημες αιτήσεις, έγγραφες προς την έκτη υγειονομική περιφέρεια για συνάντηση, διαδοχικά με τον διοικητή δηλαδή της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, όταν έσκασε το πρόβλημα της καρδιολογικής, της παθολογικής και της χειρουργικής, οι οποίες δεν απαντήθηκαν καν. Και ανέφερε ότι θα γίνει μια προσπάθεια μέσω της έκτης υγειονομικής περιφέρειας να δουν τι δυνατότητες υπάρχουν να δοθούν κάποιες από αυτές τις θέσεις στο νοσοκομείο. Ανέφερε όμως ότι δεν ανέφερε καν το ζήτημα της επιπλέον χρηματοδότησης του νοσοκομείου και είπε ότι μέσα από τα κονδύλια που θα πάρετε από τον ΕΟΠΗ, θα τα πούμε παρακάτω αυτό, θα καλύψετε, προσπαθήστε να καλύψετε αυτές τις επιπλέον ανάγκες σε επικουρικό προσωπικό, αλλά και να πληρώσετε τους προμηθευτές.
Σχετικά με αυτή τη θέση του Υπουργού, για να μην τα μακρηγορώ, πρέπει να σας πω ότι αυτό το πράγμα είναι πρακτικά ανεφάρμαστο. Έτσι, είναι κατά την προσωπική άποψη τη δική μας υπεκφυγή. Και θα σας πω γιατί είναι υπεκφυγή, γιατί σήμερα ο ΕΟΠΗ χρωστάει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, οι απαιτήσεις μάλλον του νοσοκομείου της Πρέβεζας είναι 10.832.871 ευρώ, από τα οποία, αυτά από 1η-1η του 12, από τα οποία μέχρι τώρα έχει καταβάλει 541.601. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι τα λεφτά που δίνει για το νοσοκομείο είναι ελάχιστα. Το νοσοκομείο με αυτά τα λεφτά όσα έρθουν από τον ΕΟΠΗ είναι αναγκασμένο να καλύψει προμηθευτές κτλ. Και δεν υπάρχει δυνατότητα να καλύψει αυτό τον αριθμό τουλάχιστον των επικουρικών γιατρών που ζητάμε, που ζητήσαμε εμείς. Και τους οποίους τους είπαμε ότι αυτές τουλάχιστον οι προσλήψεις των γιατρών των 8 θέσεων είναι άκρως απαραίτητες για να μην έχουμε το φαινόμενο να έρχονται οι συμπολίτες μας εδώ και να ψάχνουν να βρουν γιατρό. Να αποφύγουμε τουλάχιστον δηλαδή το φαινόμενο των προσωρινών lockout, αν θέλετε, blackout τμήματων και κλινικών του νοσοκομείου μας. Άρα, σχετικά με τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων προσλήψεων, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δώρο άδωρο τουλάχιστον η συγκεκριμένη θέση που ανέφερε ο κύριος Υπουργός. Αναφέραμε επίσης για τις ανάγκες στη στελέχωση για το υπόλοιπο προσωπικό, δηλαδή για το νοσηλευτικό διοικητικό προσωπικό, και αναφέραμε επίσης ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, που έχει το νοσοκομείο μας, όσον αφορά με τις τρίμηνες μετακινήσεις που δεν ανανεώνουν τα εργαζομένα που αυτή τη στιγμή στελεχώνουν και κρατούν το νοσοκομείο, ιδιαίτερα και στην νοσηλευτική υπηρεσία και στη διοικητική υπηρεσία, όπως επίσης και το πρόβλημα που υπάρχει με δεσμευμένες θέσεις του οργανισμού από συναδέλφους από άλλα νοσοκομεία, οι οποίες έχουν κάνει αιτήσεις, έχουν εγκριθεί πολλές από αυτές και από τα νοσοκομεία των οργανικών θέσεων και από τις ΥΠΕ και βρίσκονται στα γραφεία του Υπουργού. Αυτή τη στιγμή για υπογραφή. Πρέπει να σας πω ότι λόγου χάρη υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχει υπογραφεί το χαρτί τους και είναι νοσηλευτές στη δικιά μας υπηρεσία. Έχει υπογραφεί το χαρτί τους και από τις ΥΠΕ. Βρίσκεται στα γραφεία του Υπουργού από τις 25 Φλεβάρι του 2015. Του το είχαμε πει όταν το συναντήσαμε τον Απρίλιο του 2015 και ξαναπήγαμε πάλι και ακόμα στο γραφείο του είναι. Και μάλιστα η γραμματεία εκεί του κ. Υπουργού μας είπε ότι τώρα ελέγχουν του 14. Οι άλλοι λέει μας παρέδωσαν ένα τεράστιο πάγκο χαρτιών και εμείς να ψάχνουμε αυτή τη στιγμή ελέγχουμε το 14. Επιλέξει, είπα το συγκεκριμένο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρόβλημα υπάρχει. Για το συγκεκριμένο ζήτημα των μετακινήσεων, των τριμήνων, εξαμήνων κτλ. Που αναφέραμε στον κύριο Υπουργό, που είναι σοβαρό, δεν πήρε θέση, αλλά με έναν έμεσο τρόπο τέλος πάντων, από ό,τι κατάλαβα, μας παρέπεψε στην 6η υγειονομική περιφέρεια. Όσον αφορά συνάδελφοι, επιπλέον τη χρηματοδότηση, του αναφέραμε του κυρίου Υπουργού ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα πλέον με τη φαρμακευτική δαπάνη, με την έννοια ότι όπως ξέρετε συνάδελφοι, με απόφαση της κυβέρνησης, πλέον όλα τα φάρμακα και τα υψηλού κόστους και των καρκινοπαθών κτλ. Μεταφέρονται πάλι από τον ΕΟΠΗ έτσι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Πράγματι, ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός στο συγκεκριμένο κωδικό για τα φάρμακα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, κατά 440 χιλιάρικα περίπου παραπάνω, δηλαδή γύρω στα 843 είναι το ετήσιο κόστος φαρμάκων του νοσοκομείου αγοράς και μας έχουν δώσει περίπου ένα 200 τόσο. Όμως, όπως ξέρετε, το νοσοκομείο έχει να αντιμετωπίσει το εξής. Έχει μια περίπτωση σπανίας νόσου, η οποία κοστίζει περίπου 450.000 ευρώ η φαρμακευτική αγωγή ετησίως στο νοσοκομείο και υπάρχουν επίσης και ένα περίπου κόστος γύρω στα 200.000 ευρώ τα φάρμακα που θα έρθουν στο νοσοκομείο, τα αντικαρκυνικά, τα ακριβά δηλαδή τα υψηλού κόστος φάρμακα. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Υπουργό να καλύψει αυτό το κονδύλι για να μπορέσει το νοσοκομείο τουλάχιστον αυτή τη χρονιά σε αυτά τα πράγματα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των φαρμάκων και να μην έχουμε πρόβλημα. Ο κύριος Υπουργός ανέφερε ότι θα δει αν μπορεί να γίνει κάποια ανακατανομή στα πλαίσια των ΥΠΕ, των χρηματοδοτήσεων των ΥΠΕ και να δει το κάθε νοσοκομείο τι έχει, να γίνει δηλαδή μια ανακατανομή ίσως κονδυλίων σε σχέση με το εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και βεβαίως ανέφερε ότι με το πρόβλημα των φαρμάκων η εκτίμηση δικιά του είναι ότι ακόμα υπάρχει υπερσυνταγογράφηση κατά κάποιο τρόπο και ότι από το επόμενο διάστημα θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και οι συνταγές που βγαίνουν μέσα στα νοσοκομεία, γιατί εκτιμά
ότι υπάρχει έτσι, αν το θέλετε, ιδιαίτερα αυξημένη συνταγογράφηση παραπανήσια από ό,τι πρέπει, ας πούμε, για τα φάρμακα. Και μάλιστα είπε ότι πιθανά θα αντιμετωπίσουμε και κάποιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα, καθώς όπως ξέρετε φέτος είναι κλειστοί οι προϋπολογισμοί των φαρμακείων και όταν υπερβεί η φαρμακευτική δαπάνη το όριο, υπάρχει το λεγόμενο clawback, οι εταιρείες δηλαδή πρέπει να επιστρέφουν ένα ποσό, το οποίο κατά την εκτίμηση του κυρίου Υπουργού είναι ότι ετησίως θα χάσουν 130 εκατομμύρια ευρώ οι φαρμακοβιομηχανίες και ήδη έχουν αρχίσει, όπως μας το είπε και ο ίδιος, να απειλούν και να αρχίσουν να τραβάνε από την αγορά φάρμακα κτλ. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα που πιθανά μπορεί να το αντιμετωπίσουμε και τώρα και από την πλευρά των εταιριών, πέρα από την πλευρά της χρηματοδότησης. Σε σχέση, συνάδελφοι, επισημάναμε στον κύριο Υπουργό επίσης ότι την κατάσταση που έχουμε στο νοσοκομείο μας, όπου πραγματικά λόγω της έλλειψης προσωπικού πολλές φορές αναγκάζεται το νοσοκομείο να έχει και αγροτικούς γιατρούς μόνο για να αντιμετωπίσουν και όχι ειδικευμένους γιατρούς περιστατικά στα τέπη ιδιαίτερα των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Ο κύριος Υπουργός, από ό,τι μας προανήγγειλε, ότι δεν το θεωρεί αυτό σωστό. Και από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει υπουργική απόφαση που θα υποχρεώνει τους γενικούς γιατρούς των κέντρων υγείας των μονάδων, γενικά που υπάρχουν πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στο νομό το δικό μας, αλλά και εκεί πέρα πανελλαδικά, τουλάχιστον δύο από τις εφημερίες τους να τις κάνουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων της έδρας του που βρίσκονται οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Με την έννοια ότι κατά την εκτίμησή του είναι κατεξοχήν γιατροί που μπορούν τουλάχιστον να προσφέρουν υπηρεσίες στα ΤΕΠ και όχι να κάθεται ένας αγροτικός γιατρός να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το περιστατικό την ώρα της ανάγκης. Επίσης ανέφερε ότι θα κάνει μια προσπάθεια με κάποια κύκητρα για να μπορέσουν να ξαναέρθουν οι ειδικευόμενοι στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα επαρχιακά. Όπως ξέρετε υπάρχει μια τεράστια διαρροή ειδικευωμένων από τα νοσοκομεία και ιδιαίτερα από τα μικρά νομαρχιακά και επαρχιακά νοσοκομεία και προς το εξωτερικό. Και είπε ότι η κυβέρνηση μελετά κάποια μέτρα για να αναβαθμιστεί τέλος πάντων και η εκπαίδευση των ειδικευμένων και στα μικρά νομαρχιακά νοσοκομεία, χωρίς να προσδιορίσει. Ναι. Ακριβώς αυτά. Επιπλέον, μας είπε ότι για την κάλυψη των επικουρικών γιατρών, επειδή και εντάξει, συνάδελφοι, υπάρχει το εξής φαινόμενο. Να διορίζονται έστω αυτοί οι ελάχιστοι λίγοι, κατά την άποψή μας, επικουρικοί γιατροί, αλλά να μην πηγαίνουν όλοι. Χαρακτηριστικά, μας είπε ότι από τις 600 διορισμούς που έγινε τη χρονιά αυτή, που γίνεται και σε εμάς τώρα που είναι ο νευρολόγος και ο καρδιολόγος και ο κύριος Τσέλιος στο παθολογικό, διορίστηκαν 600 και πήγαν 450. 150, το 1 τέταρτο, δηλαδή το 25% των διορισμένων επικουρικών δεν πηγαίνει στα νοσοκομεία και κατά την εκτίμησή του βέβαια είναι οι χαμηλοί μισθοί που υπάρχουν, δεν υπάρχουν δυνατότητες λέει για να δώσουμε άλλα και μάλιστα έκανε μια παρένεση στους υπάρχοντες εκεί εκπροσώπους της τοπικής διοίκησης, δηλαδή στον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και στον κύριο Δήμαρχο, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και ιδιαίτερα στην ΚΟΣ, στις Κυκλάδες και στο Δωδεκάνησα και να δώσουν ένα μπόνους, κάποιες θέσεις να τις επιδοτήσουν από τα χρήματα βέβαια της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις θέσεις αυτές. Χαρακτηριστικά είπε ότι στην Κόλο Μπουχάρη η διοίκηση τοπική αποφάσισε να δίνει ένα επίδομα 450 ευρώ στους επικουρικούς που θα πάνε σε στοχευμένες θέσεις και μάλιστα είπε και στον Αντιπεριφερειάρχη και στον Δήμαρχο ότι αν το κάνετε αυτό, τις θέσεις τις συγκεκριμένες που θα επιδοτήσετε θα τις αναρτήσω εγώ ώστε να βλέπει και ο υποψήφιος επικουρικός ότι εκεί που θα πάει στην πρέπεζα σώμα θα έχει μία επιδότηση. 450 ευρώ. Ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Εσείς τι αφήνετε? Είναι προφανές, συνάδελφοι, ότι δεν μπορεί να μεταφέρονται πόροι, δεν λύνεται το πρόβλημα με τη μεταφορά πόρων από την τοπική διοίκηση, από χρήματα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι φορολογούνται στην κάθε πόλη, για να καταλάβουν οι Δήμοι να φροντίσουν να δίνουν ένα επίδομα επιπλέον στους γιατρούς. Είναι πρόβλημα που αφορά συνολικά τους μισθούς των εργαζομένων στο σύστημα υγείας και τους γιατρούς και θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική αναβάθμιση έτσι γιατί ο κ. Υπουργός βέβαια είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή γιατί είναι δεσμευμένος από τις συμφωνίες που υπογράφει. Εμείς λέμε ότι κακώς βέβαια τις υπογράψατε τις συμφωνίες και υπάρχουν δυνατότητα να μεταφερθούν πόροι και προς το σύστημα υγείας. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι όσον αφορά τώρα το ζήτημα της το ζήτημα με τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από ό,τι κατάλαβα και στην τελευταία φεύγοντα του κύριο Μπαΐλη, του είπε ότι θα παραμείνει για τουλάχιστον 2 μήνες. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριο Μπαΐλη θα πάει και το αρνήσα διοικητής του νοσοκομείου που έβαζα. Δηλαδή θα έχει μάθει.
ως αυτή η ιστορία χρονικά. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, συνάδελφοι, δεν... ότι έγινε και μια εκτενή συζήτηση, συνάδελφοι, για το κτηριακό. Το πρόβλημα δηλαδή, το γνωρίζετε όλοι, το πρόβλημα του νοσοκομείου της Πρέβεζας και του αιτήματος που υπάρχει του χρόνιου για μια νέα κτηριακή δομή για το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Και μάλιστα ο Δήμαρχος, ο κύριος Μπαΐρης, είπε ότι είναι εξουσιοδοτημένος από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανά πάσα στιγμή, εφόσον δεσμευτεί ο Υπουργός ότι μπορεί να προχωρήσει, θα παραχωρήσει το οικόπεδο και μάλιστα να το παραχωρήσει όχι στο Υπουργείο ή στην ΥΠΕ, αλλά στο νομικό πρόσωπο του νοσοκομείου, δηλαδή του Γενικού Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Ο κύριος Υπουργός πρώτον είπε ότι δεν το έχει συζητήσει το θέμα του με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Δεύτερον, δεν υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και προφανώς και μέσα από το ΕΣΠΑ και υπάρχει μια περίπτωση να ψάξουν να το βρουν με ένα χαμηλότοχο δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αλλά ακόμα αυτό δεν το έχει ψάξει και βεβαίως δεν μπορούσε να δεσμευτεί και μπροστά στον Δήμαρχο ότι εντάξει θα το προχωρήσουμε, αυτό λέει το οποίο θα κάνω θα είναι να σας αποστείλω ένα έγγραφο ότι δεσμεύομαι ότι θα το ψάξω. Το θέμα. Δηλαδή θα το διερευνήσω και θα γίνει μια προσπάθεια να δούμε από πού μπορεί να ξεκινήσει. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει. Νομίζω ότι είναι αρκετά σαφή αυτά που σας λέω συνάδελφοι για να εξηγούμαστε. Και αυτό που είπε τέλος πάντων είναι ότι αυτό που θα κάνει είναι να φέρει σε μια επαφή τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου με την 6η υγειονομική περιφέρεια για να δούμε. Μέσα στα πλαίσια, γιατί όπως μας είπε συνάδελφοι, το επόμενο διάστημα και έχει μια σημασία αυτό για να δείτε, ο κύριος Υπουργός προανήγγειλε 3.600 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσα στο 16 και μάλιστα μου είπε μέχρι στο 6 το εξάμεινο. Το εκπληκτικό της ιστορίας είναι το εξής. Από αυτές τις 3.600, οι προκηρυγμένες που έχουν προκηρυχθεί από το 15 είναι 900 πανελλαδικά, από τις οποίες το νοσοκομείο παίρνει δύο θέσεις, μία θέση παρασκευαστή στο μικροβιολογικό και μία θέση χειριστή στο ακτινολογικό. Οι υπόλοιπες θέσεις δεν έχουν καν προκηρυχθεί ακόμα, έτσι. Και μέσα σε αυτές τις θέσεις είναι 600 θέσεις μόνιμων γιατρών και οι υπόλοιπες είναι νοσηλευτών, διοικητικού, τεχνικού προσωπικού και παραϊατρικού. Θέλω να πω, συνάδελφοι, ότι από την ώρα της προκήρυξης είναι και η ίδια η θέση του κυρίου Ξανθού. Μέχρι την ώρα που θα πάει ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, μη γιατρός, είναι το 7-8 μήνων μέσα στο νερό. Έτσι. Για τους γιατρούς δεν συζητάμε, οι διαδικασίες είναι τεράστιες, πολύπλοκες και παίρνουν και ένα και δύο χρόνια κατελάχιστο. Άρα δηλαδή, όταν δεν έχει προκηρυχθεί ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία, δεν έχουν έρθει καν οι προκηρύξεις στο 15 μέσα, πώς θα έρθουν στο πρώτο εξάμεινο και μάλιστα ευελπιστούσε ότι θα έχουν πάει στο νοσοκομείο οι 3.000 άνθρωποι του 16. Προφανώς βέβαια κάποιο λάθος κάνει ο κύριος Υπουργός εδώ, διότι αυτό είναι πρακτικά αδύνατον. Πρακτικά αδύνατον. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, συνάδελφοι, είναι πρακτικά αδύνατον και με την έννοια. Όσο και να θέλουν να επιταχυνθούν τις διαδικασίες, θα σας πω ένα χαρακτηριστικό για τις 900 θέσεις που πανελλαδικά προκηρύχθηκαν και ήταν θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού, βοηθητικού προσωπικού, φαρμακοποιών κτλ. Με δύο προκηρύξεις έγιναν 70.000 αιτήσεις. Το ΑΣΕΠ δηλαδή προσπαθεί να βγάλει από 70.000 αιτήσεις 900 θέσεις. Όταν θα προκηρυχθούν 2.000 θέσεις, 2.800, καταλαβαίνετε λόγω της ανεργίας της τεράστιας που υπάρχει και δεν υπάρχει εξειδικευμένος τελεχειακού δυναμικού στον χώρο της υγείας, πόσες θα είναι οι αιτήσεις. Θέση, συνάδελφοι, άποψη δικιά μας και θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι πέρα από τους δύο που προφανώς θα έρθουν ίσως μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 16 τους δύο συναδέλφους από την προκηρύξη 5K και 6K, δεν πρόκειται να δούμε μόνιμο εργαζόμενο έτσι στο νοσοκομείο της Πρέβεζας και νομίζω και πανελλαδικά δεν θα υπάρχει. Τουλάχιστον από αυτή την άποψη. Αυτό που δεσμεύτηκε είναι επίσης ότι θα κάνει κάποιες άλλες προκηρύξεις επικουρικών γιατρών και απλά, όπως σας είπα, μας είπε ότι να πάμε κάτω στην ΥΠΕ να κουβεντιάσουμε τι δυνατότητες υπάρχουν, ανακατανομής κτλ. Συμπέρασμα, συνάδελφοι. Εμείς προσωπικά θεωρούμε ότι από αυτή τη συζήτηση που έγινε μένει σε ένα καλό κλίμα, δεν βγήκε τίποτα ουσιαστικό. Δεν δεσμεύτηκε σε κάτι συγκεκριμένο ο κύριος Υπουργός. Δεσμεύτηκε να μας φέρει σε επαφή με την ΥΠΕ, μήπως μπορέσουμε και επιτρέψτε μου την αργό να τσιμπήσουμε καμιά θέση από εδώ και από εκεί, αλλά δεν δεσμεύτηκε και στο ζήτημα της ουσιαστικής χρηματοδότησης. Όταν μας λέει ότι πρακτικά χρήματα δεν θα σας δώσω επιπλέον από αυτά που
υπάρχουν στον προϋπολογισμό για να καλύψετε τις ανάγκες, δείτε τι θα πάρετε από τον ΕΟΠΗ, να πληρώσετε τους προμηθευτές, να πληρώσετε τα επιπλέον στα φάρμακα, να πληρώσετε ό,τι άλλο χρειάζεται και να πληρώσετε και τους επικουρικούς. Καταλαβαίνετε με αυτά τα στοιχεία που σας παρέθεσα πριν ότι το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Όπως καταλαβαίνετε. Και κάτι τελευταίο, συνάδελφοι, όταν του ζητήσαμε για το άμεσο, γιατί ακόμα και πριν φύγω από την αίθουσα, του είπα τα μάτια σου 10η χειρουργική. Διότι η κλινική, από ό,τι φαίνεται, και το Φεβρουάριο θα αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα. Έτσι. Και μου είπε, και νομίζω το είπε και στην αρχή πάλι τη συζήτηση, αν θυμάμαι καλά, η κύριε Παΐδη, είπε, από ό,τι φαίνεται, το μόνο πράγμα που μπορεί να γίνει άμεση είναι οι μετακινήσεις, που είπαινε. Μετακινήσεις γιατρών, χειρουργών δηλαδή, από άλλα νοσοκομεία. Ήδη έγινε μια προσπάθεια από ό,τι ξέρω και ξέρω ότι ο επανειλημμένο κύριος Παΐδης έχει κάνει προσπάθειες και μέσω της ΕΠΕ και δεν έγινε τίποτα. Η ΕΠΕ δεν έχει καταφέρει να μετακινήσει χειρουργούς για να καλύψουν. Και δεν είμαι και ο ειδικός να πω αν ο άνθρωπος θα μπορεί κινητήριο να λειτουργήσει χωρίς να ξέρει τα χειρουργεία, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει, και να επίγουν περιστατικό μέσα στο χειρουργείο. Έτσι. Άρα στην ουσία πρακτικά ο κύριος Υπουργός εξέφρασε καλές προθέσεις για το σύστημα υγείας. Τη θέλησή του και θέλει να σταθεί, γιατί και αυτός είναι εργαζόμενος, ήταν εργαζόμενος στο δημόσιο σύστημα υγείας και μάλιστα ήταν και συνδικαλιστής ο άνθρωπος. Αλλά συνάδελφοι, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό. Και κατά την άποψή μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα είναι να πάρουμε τις αποφάσεις, να τραβήξουμε το σκηνή ακόμα παραπέρα. Προφανώς και θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας στον χώρο της εργασίας να προσφέρουμε. Αλλά συνάδελφοι, δεν μπορούμε να αφήσουμε και πρέπει να ξεσηκώσουμε την τοπική κοινωνία. Γιατί εάν τα πράγματα συνεχιστούν με τον ίδιο τρόπο, έτσι το νοσοκομείο θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερα, επαναλαμβάνω, μεγαλύτερα χωρίς να κινδυνολογώ, προβλήματα το 2016 στη λειτουργία του. Και νομίζω ότι ο επόμενος σταθμός πρέπει να είναι στην ΥΠΕ, να μην είναι ένας διάλογος πάλι παζαριών, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται πλέον κόσμος από κάτω, δηλαδή ο σχεδιασμός που έχουμε, να κατεβάσουμε κόσμο στην ΥΠΕ και η συζήτηση να γίνει όχι σε ένα κλειστό κύκλο όπου θα παζαρεύονται μία θέση και να δούμε από πού μπορούμε να και πάρει από εκεί από τον ΕΟΠΗ, αλλά κάτω από την πίεση ολόκληρης της κοινωνίας πρέπει να μπει μπροστά. Αυτά είχα να σας πω. Πριν γίνει οποιαδήποτε ερωτήσεις να απαντήσουμε και από τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και από τους συναδέλφους, να σας πω ότι έχουμε πάρει 3 δώρα στα οποία θα γίνει μια κλήρωση. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα κωδικό στην οικονομική υπηρεσία από αυτό και στην πίτα υπάρχει ένα φλουρί. Ένα φλουρί. Τα δώρα είναι 3. Αυτός που θα πάρει το φλουρί ζήτησε από τον κύριο Παΐδη να του δώσει 5 μέρες άδεια. Έτσι. Και ο κύριος Παΐδης δέχτηκε. Οι διευθυντές να μην παραπονούνται. Παράκληση. Λοιπόν, συνάδελφοι, αν υπάρχει είτε από συναδέλφους είτε από συμπροσώπους των μέσων ενημέρωσης κάποια ερώτηση, παρακαλώ να γίνει. Υπάρχει ερώτηση, συνάδελφοι. Υπάρχει κάποια συνάδελφος, ναι. Δεν είναι ερώτηση, απλά ήθελα να επισημάνω το εξής. Ανήκω στο επικουρικό προσωπικό, όπως όλοι ξέρετε, και ήθελα να πω ότι ζητάμε τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Γιατί καλύπτουμε μόνιμες ανάγκες από το 2014. Το να μας ανανεώνουν συνεχώς τη σύμβαση δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αισθανόμαστε ως έρμεο. Λοιπόν, και πόσο μάλλον τώρα πλέον που υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Οπότε ζητάμε τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου, γιατί ήδη έχουμε δεχτεί τις θέσεις. Δηλαδή σε νησιά, σε άγονες περιοχές, ήδη ξέρουμε τη δουλειά. Έχουμε εξειδίκευση στο κάθε νοσοκομείο, γιατί λάβετε υπόψη ότι ο έκαστος καινούργιος υπάλληλος χρειάζεται και ένα χρόνο προσαρμογής. Εμείς ήδη τη ξέρουμε τη δουλειά, στα πόστα μας, ήδη έχουμε προσαρμοστεί. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ήθελα να αναφέρω το εξής. Το καλοκαίρι ψηφίστηκε ένας νόμος όπου χαρακτηρίζεται όλος ο νομός Πρέβεζας, σύσσωμος, ως άγωνος και προβληματικός. Αυτός ο νόμος αφορά τους γιατρούς, για να έχουν περισσότεροι γιατροί στο νοσοκομείο μας.
Και η ερώτηση που θέτω στο Πανελλήνιο είναι η εξής. Εγώ που εργάζομαι στο ίδιο νοσοκομείο, το οποίο χαρακτηρίστηκε άγωνη και προβληματική περιοχή του, δεν με καλύπτει ο νόμος. Γιατί να μην καλύπτει και εμένα που είμαι προσωπικό και δεν είμαι γιατρός. Και μην μου πείτε ότι ο νόμος αυτός είναι μόνο για γιατρούς. Δηλαδή από προσωπικό ο νόμος Πρέβεζας είναι καλυμμένος. Αυτό. Σας ευχαριστώ. Άλλο σε κάθε φορά. Να προσθέσω καταρχήν. Πρώτον, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, για να ζητήσεις μόνιμη θέση, πρέπει να υπάρχει στον νόμο Φαυλόπουλου, ο οποίος το διάταγμα Φαυλόπουλου στον Αντοκοσμιστή, ο οποίος πρέπει να έχει διετή παραμονή στην ίδια θέση με ειδική παράταση. Διαφορετικά, αν δεν έχει κλείσει δύο αιρέτη, δεν έχει δικαιωμένη θέση. Ήδη το Μάιο συμπληρώνουμε 24 μήνες. Εγώ απλώς το συνεχίζω. Χωρίς ούτε μία μέρα. Συνάδελφοι, μπορεί να μην κάνουμε διάλογο για να επιτρέψουμε έτσι. Και το δεύτερο, όσον αφορά τους γιατρούς και την άγωνη περιοχή του νομού Πρεβέζης, αυτό ισχύει μόνο για τους νέους οι οποίοι έρχονται, όχι για τους ιδιωτικούς. Άρα, εγώ που εργάζομαι στην Πρέβεζα, όπου η μόνιμη κατοικία μου είναι στη Λάρισα, λάβετε υπόψη ότι το Σάββατο είναι νεκρή μέρα και δεν υπάρχει δρομολόγιο γενικά από Ήπειρο για Θεσσαλία. Και ότι τις καθημερινές, τις υπόλοιπες μέρες και Κυριακή υπάρχει ένα και μοναδικό δρομολόγιο που συνδέει την Ήπειρο με τη Θεσσαλία. Αν αυτό... Νικόλα, εγώ δεν μπορώ να λύσω το πρόβλημα σε κοινωνιακό. Το αναφέρω. Θα σου πω τη θέση του σωματείου, έτσι για να τελειώνουμε με αυτό. Συνάδελφοι, η θέση η δικιά μας, ξέρετε ότι διαφωνούσαμε με το θεσμό και διαφωνούμε το επικουρικό προσωπικό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθουν μόνοι. Προφανώς, βέβαια, εκ των πραγμάτων αναδεικνύεται όμως η ανάγκη του επικουρικού προσωπικού και ήδη υπάρχει επικουρικό προσωπικό. Η θέση δικιά μας είναι ότι δεν μπορεί να γίνει μόνιμο αυτό γιατί δεν έχει περάσει από τις διαδικασίες της ΑΣΕΠ, διότι εσύ διορίστηκες, αλλά κάποια άλλη. Συγγνώμη, είμαστε η μοναδική σειρά του επικουρικού που περιμέναμε να σε ενημερώσω. Δυόμιση χρόνια και έχουν εγκριθεί οι επικουρικοί. Άκουσε με. Δεν έχει περάσει από τη διαγωνιστική διαδικασία. Λέμε όμως το εξής, ότι αυτές οι θέσεις μπορούν να, είναι, να γίνουν προσωποπαγείς θέσεις πέραν τις οργανικές, να προκηρυχθούν οι οργανικές θέσεις κανονικά με τις διαδικασίες και οι υπάρχοντες ήδη εργαζόμενοι, αν θέλουν, μπορούν να υποβάλουν τα χαρτιά τους και να γίνουν μόνιμοι εφόσον κληθούν. Προσωποπαγή σημαίνει, παραμένω στη θέση, όσο παραμένω υπάρχει θέση, αν φύγω με δικιά μου θέληση, καταργείται η θέση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι όλες αυτές οι θέσεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα που υπάρχουν και προσφέρουν 2 και 3 χρόνια. Επικουρικοί γιατροί, επικουρικό προσωπικό να τρώνε μετά ένα σουτ και να φεύγουν. Πολύ περισσότερο άνθρωποι που τρώνε ένα χρόνο έρχονται εδώ, παίρνουν τις οικογένειές τους και ξαναφεύγονται. Και είναι πάρα πολύ συχνό, ειδικά αυτό στους γιατρούς. Λέμε λοιπόν, ας γίνουν προσωποπαγείς οι θέσεις πέρα από τις οργανικές. Την κρατά στη θέση και την πληρώνει το Υπουργείο και το κράτος αυτή τη θέση. Προκυρήσει η οργανική θέση. Τη συγκεκριμένη που καλύπτει ο επικουρικός γιατρός, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μόνιμο στη συγκεκριμένη θέση και μπορεί να βάλει και εκείνο τα χαρτιά του και μετά, αν θέλει να παραμείνει ή όχι, αν μπήκε στη μόνιμη, είναι δικό του θέμα. Όσο όμως θα είναι, η θέση θα υπάρχει. Άρα είναι μια διαδικασία. Οι καθαρίστες που γίνανε μόνιμες ήταν περισσότερο αναγκαίες από εμάς που είμαστε στον τομέα. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμουν σαφώς και δεν λέω τίποτα άλλο από αυτά που λες. Κύριε Νικολόπουλε. Καλή χρονιά. Θέλω να πω εκ μέρους της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών για την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινούν ουσιαστικά οι διαδικασίες και δεν αφορούν μόνο σε επίπεδο συνδικαλιστικής ηγεσίας αλλά μπορούν όλους σε αυτούς. Και η υπογραφή νέας κλαδικής συμφωνίας με το Υπουργείο όσον αφορά τις ώρες εργασίας των γιατρών κατά τα πρότυπα ή αν θέλετε κατά αναλογία με την κλαδική συμφωνία που έχουμε υπογράψει το 2009 με τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κ. Βραμόπουλο. Επειδή καταδικάστηκε η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των ωρών εργασίας των γιατρών μετά από προσφυγές που είχε ομοσπονδιακά και επειδή είναι και ένα ουσιαστικό θέμα, είναι και ένα φυσικό συνεισαγωγικά ότι αν δεν
υπάρξει συμφωνία, η χώρα θα πληρώσει 150 εκατομμύρια πρόστιμο για την παραβίαση σε εξωτερικές διαδικασίες. Ξεκινάμε τις διαδικασίες με τρεις στόχους. Το ένα είναι να επιταχυνθούν και να προχωρήσουν οι προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ώστε κυρίως να καλυφθούν τα κενά και φυσικά να πάμε και στα πλαίσια του κανονισμού όσον αφορά τις ώρες εργασίας των κέντρων. Το δεύτερο είναι την ιστορική αποκατάσταση, επειδή στις 4 του Φλεβάρι, την παραμονή δηλαδή της συνάντησης, συζητιέται στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή που έχουμε κάνει και η οποία αναμένεται να είναι θετική όσον αφορά την ακύρωση των περιποπών που γίνανε το 2012, κατά αναλογία όπως έγινε με τις ώρες των δικαστών. Και το τρίτο, την εξυγίαση, αν θέλετε, από πλευρά του νομού και τα λοιπά, του εφημεριακού συστήματος. Αυτά είναι ερωτικά. Νομίζω ότι είναι σε άμεση σχέση με τα αιτήματα που έχει και το νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπως είχαμε τα νοσοκομεία για την παιδιά στην Αθήνα. Και φυσικά χρειάζεται η συσπήρωση και η κινητοποίηση όλων όσων ενδιαφέρονται όχι μόνο μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και έξω από το νοσοκομείο. Κύριε Νικολόπουλε, το θέμα αυτό που φύγεται ετέθη από μένα, επάνω, η εναρμόνιση, η Ελλάδα δεν θα εναρμονιστεί γρήγορα με το ευρωπαϊκό δίκαιο στην προηγουμένη περίπτωση και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει τα πρόστιμα, διότι τα νοσοκομεία, εφόσον εφαρμοστεί αυτό το οποίο είναι λογικό ότι πρέπει να εφαρμοστεί κάποια στιγμή, τα περισσότερα νοσοκομεία θα λειτουργούν 15 μέρες το μήνα. Όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή, εγώ έθεσα το θέμα κυρίως για την καρδιολογική. Διότι η καρδιολογική κλινική έχει μονάδα μέσα στα πανιά νόσου με 4 κομμάτια. Δεν νοείται η καρδιολογική κλινική στα μονάδα στα πανιά νόσου να έχει εφημερίσει ετοιμότητες. Διότι παραλίγο ο υπουργός να του ξεφύγει η στόχαση να αναγίνουν και ετοιμότητες. Λέω, όχι, η καρδιολογική κλινική δεν μπορεί να εφημερεύει με ετοιμότητες. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα, αν οι καρδιολόγοι 4 κομμάτια πάρουν από 5 εφημερίες, θα είναι 10 μέρες εκάτω. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή η εναρμόνιση γίνεται με αργά βήματα. Το θέμα τη κυβέρνηση είναι και πληρώνουμε τα πρόστιμα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από εσά. Εντάξει, εμεί δεν έχουμε την αντίληψη ότι μπορεί αύριο να εναρμονιστεί. Θα γίνει όμω. Προοδευτικά. Έτσι, δεδομένου ότι και η προηγούμενη συμφωνία που είχε γίνει καταστρατηγήθηκε την επομένη τη ψήφιση τη από τη τότε κυβέρνηση. Ένα χάντικα μεγάλο, όχι μόνο 7 ετών από τότε που. Ναι. Στην προηγούμενη συμφωνία, αλλά και με τις εξοδοτήσεις και τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει στον προδιάστημα. Έτσι, πάντως, εάν δεν το παλέψουμε αυτό το πράγμα. Πάντως, ετέθη το θέμα. Ετέθη το θέμα. Συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα, θέλω να κλείσω με το εξής. Το γνωρίζουμε βέβαια. Στις 4 Φλεβάρι υπάρχει μια μεγάλη απεργία. Υπάρχει μπροστά μας το ασφαλιστικό. Ξέρετε ότι γίνεται μια τεράστια κινητοποίηση τόσο των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και άλλων κλάδων επιστημόνων και αγροτών. Το έχουμε κουβεντιάσει και στη συνέλευσή μας το συγκεκριμένο έτσι ζήτημα. Πρόκειται για τα απόπλακα αυτού που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα την κοινωνική ασφάλιση, για ένα ζήτημα που διαλύει τις συντάξεις, τις μετατρέπει σε ένα επίδομα πρόνοια, στο οποίο και αυτό θα το δούμε πώς θα το παίρνουν και με ποιες διαδικασίες θα το παίρνουν. Και προφανώς βεβαίως δημιουργεί ιδιαίτερα στους νέους εργαζόμενους, στα παιδιά μας και στους νέους εργαζόμενους, το δεδομένο ότι ποτέ δεν θα λάβουν πρακτικά σύνταξη στα χέρια τους, έτσι. Και βεβαίως ότι οθεί τελικά αυτό που ήταν υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του πολίτη του συγκεκριμένου κράτους να γίνεται τελικά υποχρέωση του πολίτη και δικαίωμα των ασφαλιστικών εταιριών, με την έννοια δηλαδή ότι μπαίνουν, είναι προφανές ότι θα μπουν μέσα στον χώρο οι ασφαλιστικές εταιρείες με όλα τα δεδομένα που γνωρίζουμε και ξέρουμε τι παιχνίδια παίζονται. Δεν έχει κανείς παρά να δει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, το ΣΥΚΟ του Μάικλ Μουρ στην Αμερική, όπου κυρίως εκεί τα ζητήματα της ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας θα έχουν αναλάβει οι ιδιωτικές εταιρείες και θα καταλάβει πάρα πολλά. Άρα σημασία έχει οι 4 του Φλεβάρι να είναι η απεργία των εργαζομένων στα νοσοκομεία καθολική. Υπάρχει απόφαση της δικιάς μας Ομοσπονδίας, υπάρχει του Σωματείου, υπάρχει και απόφαση πλέον της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών που καλεί τους γιατρούς του νοσοκομείου σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν στην απεργία και στα συλλαλητήρια. Και γι' αυτό σας καλούμε όλους να συμμετέχετε στην απεργία. Ο κ. Παΐδης
Παρακαλώ. Επειδή η πρόταση δικιά μου είναι επειδή είναι χρόνια εδώ και είναι ένας μαχόμενος γιατρός και δεν είναι επειδή είναι διευθυντής του απέναντι στο προσωπικό ή γενικά και σε όλους τους συναδέλφους, ήταν άψογη. Είναι από τους γιατρούς που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε έτσι την παρουσία του και την προσφορά του και θέλουμε να καλέσουμε τον κύριο Παγίδη να σώσουμε. Εντάξει. Λόγω είναι και εσείς οι εργαζόμενοι είστε. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον συνάδελφο τον Αμαγιάτη τον Θανάση να τραβήξει τον πρώτο λαχνό. Το 810 είναι το πρώτο νούμερο. Αυτά τα νούμερα τα βλέπουμε με βάση το οικονομικό σχήμα του νοσοκομείου, το κωδικό. Στον συνάδελφο τον Παναγιώτη τον Βαλαχά, για το δεύτερο λαχνό αφορά ένα κινητό να τραβήξει. Το 2504 είναι στο κινητό και ο κύριος Αγγελάκης θα τραβήξει το τρίτο που είναι μια φωτογραφική μηχανή. Όποιος βρει το φρουρί εργαζόμενος 5-5 μέρες, αν το βρει των μέσων ενημέρωσης, παίρνει την αποκλειστικότητα των ειδήσεων. Έλα, Ψυχαργός είναι. Ποιος είναι. Ζαχαλίκη Μαρία. Ζαχαλίκη Μαρία.